Κύριε Σοφιανέ, ακούτε τα επιχειρήματα και σε τι περιβάλλον γίνεται αυτή η συζήτηση. Τώρα, ο κόσμος τι μπορεί να περιμένει και πού πρέπει να στραφούμε. Δηλαδή, ούτε αντιπυρική προστασία υπάρχει, ούτε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης τέτοιο που να δίνει απαντήσεις. Είναι επιλογή τους η λασπομαχία. Δεν βγαίνει τυχαία στην ατζέντα. Είναι επιλογή τους. Και είναι επιλογή να συζητάμε για το τι είπε ο celebrity ευρωβουλευτής, για το τι η λίστα γάμου του Κασελάκη, το που πήγε διακοπές ο πρωθυπουργός. Και αυτό γιατί όταν έχει εξασφαλίσει αυτή η αδίστακτη κυβέρνηση την συνένεση, τη συμφωνία στις κεντρικές πολιτικές επιλογές, οι οποίες καθορίζουν την καθημερινότητα, την πολιτική προστασία, την ακρίβεια, την ενέργεια. Και μιλάω για την πράσινη μετάβαση, για το περίφημο Ταμείο Συνοχής. Μιλάμε για την πολεμική οικονομία, την οποία εξελίσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα πόλεμο που συνεχίζεται και που παίζουν με τα πυρηνικά πλέον. Έχοντας εξασφαλίσει λοιπόν τη συνένεση σε αυτά τα κεφαλαιώδη, πάνε την κουβέντα στην εξέδρα. Πάνε την κουβέντα για τις προτάσεις του κυρίου Πλεύρη περί της ποινικοποίησης της λέξης με την οποία χαρακτηρίζει ένας κόσμος την αστυνομία. Μάλιστα. Ναι, το λέω για να μην τροφοδοτήσω μια άλλη συζήτηση. Με βάση λοιπόν αυτά τα 5 δεύτερα, ο κόσμος δεν έχει να περιμένει κάτι ούτε από αυτή την κυβέρνηση, ούτε από την άρρωστη σοσιαλδημοκρατία, η οποία έχει ευθύνες και για τις φωτιές. Τι να για κάνει, το 37%. Οργάνωση, αγώνας, υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας το οποίο αντιδρά. Δεν θα μπορεί η κυβέρνηση να εμφανίζεται. Με συνοδεία ΜΑΤ θα εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί για να μπορέσουμε να το πάρουμε αλλιώς σαν χώρα. Γιατί πραγματικά όσο περιμένεις από την πράσινη μετάβαση, από την πράσινη μετάβαση, σας λέω ειλικρινά, όσο περιμένεις από την πράσινη μετάβαση να πρασινίσει η ζωή μας, θα τα κάψουν όλα.